την περασμένη Τετάρτη, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, αναφερθήκαμε με λίγα λόγια και φτωχά στη ζωή και το έργο των τριών μεγάλων ιεραρχών μας, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου μείναμε σε κάποιο σημείο και υποσχεθήκαμε στην αγάπη σας πως θα συνεχίσουμε και σήμερα με λίγα ψελίσματα τι άλλο μπορούμε εμείς να πούμε ενώπιον των τριών πανσόφων διδασκάλων πάλι για τη ζωή και το έργο τους για να πάρουμε κι εμείς μια δύναμη και την ευλογία τους και τη χάρη του Θεού και να αισιοδοξήσουμε και να δούμε άσπρη μέρα. Οι Άγιοι αγάπησαν το Θεό μας, τον Ιησού Χριστό και Κύριό μας, όσο τίποτε άλλο, εξ όλης της ψυχής και της καρδίας και της διανοίας και της ισχύως των, και γέμισαν η ψυχή τους και βρήκαν την αιώνιο ζωή από τούτη την πλάση και έλαμψε ο βίος τους και έγιναν φυσία για το Χριστό και διάκονοι Χριστού για τους χριστιανούς και για τους ανθρώπους και φωτεινοί οικουμενικοί διδάσκαλοι το φως του κόσμου και το άλλα τη γης όπως ακούσαμε πριν λίγο στο Άγιο Ευαγγέλιο της παρακλήσεως των τριών ιεραρχών που διαβάσαμε στην αγάπη σας. Και κάθε φορά που ασχολούμεθα με τους μεγάλους αυτούς ιεράρχας, αισθανόμεθα και την παρουσία τους, και την ευχή τους, και την αγάπη τους, και τον Άγιο του Ίσκιο. Γιατί πάντοτε θέλουμε και να μας αγαπούν, και να μας προστατεύουν, και να μας εξασφαλίζουν. Οι Άγιοι τρει το έκαναν αυτό, το κάμουν και θα το κάνουν. Και αυτό μας δίνει, όπως προείπα, χαρά. Χαρά μεγάλη. Γιατί θέλουμε να μας αγαπάνε, να ενδιαφέρονται κάποιοι για μας, ένας ή περισσότεροι, για να μπορούμε να νιώθουμε πως υπάρχουμε κι εμείς και πως αξίζουμε κάτι και πως δεν βαδίζομαι στα τυφλά και στα χαμένα. Πως και με τι στα αλήθεια να ευχαριστήσουμε το φιλάνθρωπο Χριστό μας, το απόλυτο φως του κόσμου για αυτό το δώρο που έκαμε στην Αγία Εκκλησία Του για τους τρεις μεγίστους φωστήρας της τρισιλίου θεότητος. Πώς να Τον ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Να προσπαθούμε να τον ευχαριστούμε, μας κάνει καλό, γεμίζει η ψυχή μας με χαρά. Είμαστε ευχαριστημένοι, είμαστε ευχάριστοι, είμαστε ευπρόσδεκτοι, είμαστε λαμπεροί. Έχουμε άλλο τρόπο και άλλο ήθος. Γι' αυτό να επιμένουμε στην ευχαριστία. Ευχαρισ... Να ευχαριστούμε τον Κύριο και τους Αγίους και την Εκκλησία Του και τους ανθρώπους και τους ευεργέτες μας και τους φίλους μας και τους δασκάλους μας και τους γονείς μας και όλους τους ανθρωπάκηδες και κάθε πνοή και ύπαρξη και το λουλουδάκι και το πουλάκι και το ποτάμι και τη θάλασσα και τον ουρανό και τον αέρα. Τι ωραία είναι αυτά. Τι ωραία είναι αυτά. Και πόσο μας ομορφαίνουν και διώχουν έτσι την λαψοφαγούρα της ψυχής μας και τον ίσκιο του κακού που μας δυναστεύει και της κυθρωπότητας του προσώπου μας. Κι έτσι είμαστε ευτυχείς με το τίποτε που θα έλεγε ο ποιητής των καιρών μας. Ευτυχείς με την αγάπη, με την ευχαριστία, με τη δοξολογία. Και για τα δύσκολα ακόμη και για τα δυσάρεστα ακόμη να ευχαριστούμε το Χριστό μας. Κάνει καλό. Μπορούμε τότε και αντέχουμε και παίρνουμε τη δαψίλια της χάριτός Του, τον πλούτο της χάριτός Του, περισσότερον και μεγαλύτερον γιατί η ψυχή που ευχαριστεί και στα δυσάρεστα είναι εκ Θεού. Είναι εκ Θεού. είναι εκ της αληθείας, είναι εκ του καλού, εκ του αγαθού και εκ του ωραίου. Η ζωή των τριών ιεραρχών ήταν μια δοξολογία μία ευχαριστία και μία δέηση προς τον Κύριο του παντός, για την εκκλησία του, για τους πονεμένους, για όλους και τελευταία και για τους εαυτούς των. Οι παλαιοί, θυμάμαι που έλεγαν, θα τον θυμίσετε κι εσείς τουλάχιστον οι μεγαλύτεροι. Ελέησε Θεέ μου, πρώτα όλο το κοσμάκι και μετά εμάς. Ξέρετε τι ωραίο είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Πολύ συγκινητικό. Διότι η καρδιά μας στείλει τότε μια αγκαλιά. Μια αγκαλιά. Αγκαλιάζει όλη την πλάση. Όλους τους ανθρώπους. Και μετά έρχεται η αγάπη και σε εμά. Και ό,τι κάνουμε, πλαταίνουμε, υψωνόμαστε, αγιάζομαι. Έρχεται η άνοιξη της εκκλησία, στην ψυχή και στη ζωή μας και μοιάζομαι αλλιώς. Και τότε, τι τότε, έρχονται κι άλλοι κοντά μας. Έρχονται κι άλλοι κοντά μας. Ζούμε με τους άλλους και ο δρόμος για τη Βασιλεία του Θεού περνάει από την πόρτα του πλησίον λένε τα ασκητικά συγγράμματα, όσο σπιμίν και οι υπόλοιποι. Έρχονται κι άλλοι κοντά μας. Και γινόμαστε πολλοί. Είμαστε δύο, είμαστε τρει, είμαστε χίλιοι που λένε τα πολιτικά κόμματα ισχύει και για την Εκκλησία πολλών άλλων. Και έτσι γινόμαστε Εκκλησία, είμαστε στο μαζί, είμαστε στο εμεί, που θα έλεγε ο μεγάλο Μακριγιάνη με τον γερο Θεό του. Είμαστε στο εμεί. Αν θέλετε, μην μιλάτε, παιδιά, σα παρακαλώ. Είμαστε στο εμεί. Και έτσι στην Εκκλησία δεν νιώθουμε ποτέ μόνοι. Δεν νιώθουμε ποτέ μόνοι. Έσο και, και αντυπικά μένουμε μόνοι, έσο και τυπικά είμαστε μόνοι, ουσιαστικά δεν είμαστε μόνοι. Είμαστε όλοι μαζί, ψυχικά και υπαρξιακά. Στη μέση ο Χριστός μας και γύρω εμείς. Και ανάμεσα στους Αγίους διαβαίνουμε κάθε στιγμή και ώρα. Κάθε στιγμή και ώρα. Τον 10ο αιώνα, στο Βυζάντιο, υπήρχε μία διχογνωμία, ένα μεγάλο πρόβλημα, μία διαίρεση των ανθρώπων σε τρία μέρη, σε τρεις φατρίες, σε τρεις ομάδες. Πώς έχουμε σήμερα το ποδόσφαιρο και τις ομάδες και είναι ο άλλος παραθυναϊκός, ο άλλος είναι ΑΕΚ, ο άλλος είναι ΠΑΟΚ, ο άλλος Ολυμπιακός και ό,τι άλλο. Και γίνεται και μήλος είναι το χειρότερο, πώς είναι, ποιος αναπνέει εκεί πέρα. Τα πολιτικά κόμματα. Τα πολιτικά κόμματα. Αυτό για αν είναι το χειρότερο. Που μας κόπτουν και μας διαιρούν και μας διχάζουν. Και το εκμεταλλεύονται αυτό. Το εκμεταλλεύονται αυτό. Εκείνοι που καταλαβαίνουν και εκείνοι που θέλουν να κάνουν το ένα και το άλλο και τι κάνουν μας διαιρούν και βασιλεύουν. Το δόγμα των αρχαίων Ρωμαίων. Διαιρεί και βασίλευε. μεγάλη σημασία αυτό. Έτσι λοιπόν τον 10ο αιώνα είχαμε στο Βυζάντιο μία διέρεση των ανθρώπων. Και αφορμή και αιτία. Οι τρεις ιεράρχοι, χωρίς αυτήν αυτά να φταίνουν, αφού είχαν αναχωρήσει για την άλλη πλάση προαιώνων. Τι έκαναν οι άνθρωποι χωρίστηκαν σε ομάδες. Και μία ομάδα έλεγε «Ανώτερος από τους άλλους δυο είναι Φερυπίνο Μέγας και Άγιος Βασίλειος, γιατί έχει εκείνο, εκείνο, εκείνο και εκείνο». Και ήταν αλήθεια όλα αυτά. Η άλλη ομάδα, η πρώτα είναι Βασιλίτη, η άλλη Γρηγορίτη, η Γρηγοριάτη, <coughs> έλεγε «Μέγας είναι ο Άγιος Γρηγόριος, είναι και ποιητή, ξέρει και γράμματα, είναι και αισθηματίας, είναι και τόνα, είναι και τ' άλλο και είναι ο μεγαλύτερο ποιητή όχι μόνο τη Εκκλησία αλλά και τη Οικουμένη. Και είναι αλήθεια αυτό. Δεν έχουμε διαβάσει ποιηματά του περισσότερο να δούμε. Λοιπόν, και υπεραμείνοντο του Αγίου Γρηγορίου. Έρχονται τώρα οι άλλοι και υποστηρίζουν τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ιωαννίτε. Και λένε αυτό είναι ρήτορα, αυτό είναι γενναίο, αυτό τα έβαλε, αυτός τα έβαλε με του αυτοκράτορε, αυτό αυτός τα έβαλε με του γότου, αυτό έκανε το ένα, αυτό έκανε το άλλο, αυτό έδωσε ψωμί και. Και πάλι αλήθεια αυτά. Και άντε τώρα να βρει άκρη. Και έφτανα στα άκρα, αφού θυμήθηκα την άκρη. Έφτανα στα άκρα. Δημιουργούσα προβλήματα. Έπεφτε και ξύλο. Και δεν ξέρω τι άλλο γινότανε. Και ο άνθρωπος μετά την πτώση, την πτώση του, έχει την τάση, τι να κάνει, να διασπάτει, να διχάζεται. Και μερικοί να φτάνουν σε σημείο που λένε όχι απλώς διχασμένοι, τριχασμένοι, αλλά πολυχασμένοι. Και να είναι λεγιών, όπως ήταν εκείνος ο ταλέπωρος της χώρας των Γεργεσινών, που το ρώτησε ο Χριστός, ποιο το όνομά σου, και του είπε λεγιόν ότι πολλά δαιμόνια εισήλθεν σε αυτόν. Και είναι τραγωδία η διέρεση. Και μέρα κακό η διάσπαση. Και υποφέρει κανεί. Το βλέπουμε άλλωστε κάθε μέρα στη ζωή μα περισσότεροι. Έχουμε αυτό το διχασμό, αυτή την παλινοδία. Αλλιώ σκεπτόμαστε το πρωί, αλλιώ το μεσημέρι, αλλιώ το απόγευμα και αλλιώ το βράδυ. Εγώ το παθαίνω τουλάχιστον. Λοιπόν, κι άντε μετά να βρει άκρη. Άντε πόσο δύσκολο είναι. Και να είμαστε φτερό στον άνεμο. Και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε. Και να μας έρθει τρέλα. Και να μας καταλαμβάνει δυσκολία. Και να πηγαίνουμε και στους γιατρούς. Και πολλές φορές οι καημένοι εκείνοι τι να μας πούν. Διαπιστώνουν τα κομμάτια μας. Τους διχασμούς μας. Μας επισημαίνουν να μας βάλουν όλα πολύ και τα λέμε, τα λέμε, τα λέμε όλα. Βοηθάνε κι αυτοί, εγώ δεν ξέρω, δεν κρίνω κανέναν. Αλλά το θέμα είναι ποιο θα ενώσει τα κομμάτια μα. Ποιο θα ενώσει την ύπαρξή μα τη διαρρεμένη. Μόνο ο κύριο και η χάρη του μα ενώνει και μα θεραπεύει και μα γιατρεύει κάθε φορά και με όλου του τρόπου και με την εξομολόγηση και με τη Ευχαριστία και με την προσευχή και με τα πάντα. Αυτό είναι σπουδαίο. Ας γυρίσουμε ξανά όμως στην υπόθεσή μας. Έπαιρνε διαστάσεις το πράγμα. Τάφησε ο Θεός και ο ουρανός να συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Έφτασαν όμως τα πράγματα σε επικίνδυνη φάση και κινδύνευε να τριχαστεί όχι μόνο η βασιλεύουσα αλλά και η αυτοκρατορία. Να χωριστεί στα τρία. Και τότε απάντησε ο ουρανός. Απάντησαν οι ίδιοι οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχοι. Είναι αλήθεια, σεβαστοί μου πατέρες, ελογημότατε κύριε Αντιπρόεδρε και αδελφοί μου, είναι αλήθεια πως πολλές φορές ο ουρανός σε δύσκολες και γολγοθαϊκές ώρες δεν απαντά. Μας αφήνει, μας δοκιμάζει και περιμένει και όταν δεν πάει άλλο, Τότε απαντά. Γι' αυτό ας προσευχόμεθα στις πιο δύσκολες ώρες μας, έστω και με δύο λέξεις. Ας κάνουμε υπομονή και ας έχουμε άνωτας καρδίας. Και τώρα με τη δύσκολη φάση που περνάει η πατρίδα μας, τι άλλο να κάνει κανείς. Πείτε με εσείς τι να κάνει που δεν γνωρίζει ο σκύλος του αφέντη του. Που είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα όσο ποτέ άλλοτε. Τι να κάνουμε, μήπως ξέρουμε τι να κάνουμε. Μπορούμε όμως να κάνουμε ένα πράγμα, να γονατίσουμε και να προσευχηθούμε. Να βάλει ο Θεός το χέρι Του, να μας προστατεύσει από τους κακούς και τα άνομα σχέδια που υφαίνουν και εξυφαίνουν. Να βάλει το χέρι Του και εκείνο θα το βάλει μπορεί και συγκρατεί. Τι έλεγε ο μεγάλος Μακρυγιάννης, έκαναν σχέδια, και ο Θεός τους τα χαλούσε είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί κανείς δεν μπορεί να βγάλει την πατρίδα μας από αυτό το αδιέξοδο από αυτή την τραγωδία από αυτή τη δίνη και δύσκολη θέση <κοκοκλή> και τι ακριβώς γίνεται μόνο ο Θεός γνωρίζει και η Παναγίτσα και οι Άγιοι γι' αυτό ας μετανοήσουμε ας προσευχηθούμε και ας προσευχόμεθα ας νηστεύουμε ας κλαίμε ας αγρυπλούμε ας προσευχόμεθα για τη γλυκύτατη πατρίδα μας, την άλλοτε ένδοξη Ελλάδα μας, τη σεβαστή στους φίλους και φοβερή στους εχθρούς της. Ας παρακαλέσουμε να βάλει ο Θεός το χέρι Του. Από τους πολιτικούς μας και τους υπόλοιπους βλέπω σχεδόν αδιέξοδο. Άσε που ελάχιστοι αγαπούν την Ελλάδα, την πατρίδα μας, και την Εκκλησία και τον κοσμάκι, οι άλλοι κοιτάζουν τα συμφέροντά τους και τίποτε άλλο. Γι' αυτό δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο στις εκλογές τι θα κάνετε. Μέχρι τότε προσευχή θερμή, προσευχή εγκάρδια, παράκληση και ικεσία και αγρυπνία και νηστείες. Ας προσπέσουμε στην Παναγία μας που τόσο αγαπάει την πατρίδα μας και τόσο έχει δείξει τη στοργή και τη σκέπη της σε και ακόμα συνεχίζει. Και ακόμα συνεχίζει. Η Ελλάδα δεν ξέφραγα μπέλη. Σύνορα δεν υπάρχουν. Ποιος μας φυλάει ο Χριστός και η Παναγιά, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και οι Άγιοι και τα πνεύματα και οι ψυχές των ηρώων και των μαρτύρων όλων εκείνων που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδως και όλων εκείνων που πέθαναν για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Γιατί να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι όλοι οι Άγιοι και οι ήρωες και οι υπέροχοι εκείνοι της πατρίδος και της Εκκλησίας είναι μαζί μας. Από την άλλη πλάση, αλλά και εδώ ερχόμενοι μας νοιάζονται, μας προστατεύουν, μας παρακολουθούν και μας σκεπάζουν. Και παρακαλούμε πύρνα δάκρυα τη Θεία Φιλανθρωπία και Καλοσύνη να μας βοηθήσει, να μας ελεήσει, να σώσει για μια ακόμη φορά την Ελληνοορθόδοξη πατρίδα μας, την υπέροχη Ελλάδα που εστάθηκε στο διάβα των αιώνων το φως του κόσμου. Εκείνη η οποία με το Ιερό Βυζάντιο εφώτισε λαούς και βαρβάρους, εξημέρωσε αγρίους και εξεπολίτησε τους φοβερούς εχθρούς της. Και έκαμε τόσα και τόσα καλά. Και σήμερα την έχουν στημένη στη γλυκύτατη πατρίδα μας. Και από χίλιες μεριές την πολεμάνε και θέλουν ή δυνατόν να την εξαφανίσουν. Τους πάει πολύ που είμαστε Έλληνες ορθόδοξοι, τους πάει πολύ το ένα και το άλλο καλό μας και θέλουν λοιπόν να μας διώξουν, να μας εξαφανίσουν. Αλλά η Ελλάς δεν είναι εκείνων των εχθρών της. Η Ελλάς είναι του Ιησού Χριστού, της υπεραγίας Θεοτόκου, των Αγίων και των Μαρτύρων, των Ιρών, των Δασκάλων και Ευεργετών του Έθνους και Γένους Σιμών όλων εκείνων των μικρών και των μεγάλων που αγωνίστηκαν για αυτόν τον τόπο και άφησαν τα κοκαλά τους στα βουνά και στα φαράνγια, στι ερημιέ και στις θάλασσες, σε φυλακές και εξορίες και οπουδήποτε. Έχει χυθεί πολύ αίμα και έχει ξοδευτεί πολύ πνεύμα, από θα ο μακαριστός ποιητής Νικηφόρος Βρετάκος, για τούτο τον τόπο, για τούτο το αλωνάκι για την πατρίδα μας στην Ελλάδα. Που, και θα λέγαμε το Σολομό πως δεν είδαν τα μάτια μας τόπον ενδοξότερων από τούτο τα λωνάκι. Από τούτο τα λωνάκι. Και το λωνάκι αυτό βρίσκεται σήμερα, όπως είπα και πριν, σε δινή, δεινότατη θέση. Και μόνο ο Θεός των Πατέρων ημών, μόνο ο Αναστάς εκ νεκρών Κύριος Ιησούς Χριστός μας, μόνο η φοβερά προστασία, η υπεραγία Θεοτόκος, μόνο ο φοβερός Αρχάγγελος Μιχαήλ με τη μάχερά του στο Μανταμάδο και μόνο όλοι οι ουράνοι, άγιοι και άγγελοι και τα πνευματικοί ψυχές και οι επηγείς της Ελλάδος, οι επηγείς ευρισκόμενοι απροσκύνητοι και αγαθοί. Γιατί υπάρχουν και σήμερα στην πατρίδα μας αμέτρητοι, το ξέρετε, αμέτρητοι που δεν προσκύνησαν τα σύγχρονα είδωλα, το βάλ του χρήματος, την ιδωλολατρία των παθών και όλα εκείνα τα φοβερά που φέρουν τη φθορά και την απάτη και το θάνατο το πνευματικό. Υπάρχουν τέτοιοι αρκετοί στην πατρίδα μας και κληρικοί παντός βαθμού και μοναχοί και λαϊκοί περισσότεροι οι οποίοι κρατάνε και στα σχολεία και στις υπηρεσίες και στο στρατό μας και στην εκκλησία και στην αγροτιά και στους σοπάνιδες και σε όλα τα άκρα, τα μύτη και πλάτη της πατρίδος μας κρατάνε θερμοπύλες. Αγαπάνε τον Χριστό και τον λατρεύουν και αγαπάνε την Ελλάδα και συγκινούνται. Και συγκινούνται. Και από αυτούς στεκόμαστε και οι υπόλοιποι καθώς και από τα αθώα βρέφη. Κάποιο βράδυ ένας ένθεος είδε ένα όνειρο θεϊκό. Είδε το Χριστό, το Χριστό μας, να είναι παραπονεμένος και να κλαίει για τους Ορφόδοξες, ορφόδοξους Έλληνες, να κλαίει για την πατρίδα μας, να κλαίει για τις δυσκολίες μας, για τις αμαρτίες μας και για όλα τα αρνητικά μας. Και να είναι έτοιμος να διατάξει καταστροφή ή καλύτερα παιδαγωγία για την πατρίδα μας. Και βλέπει τότε ο δικός μας άνθρωπος να φτάνει κοντά του γρήγορα γρήγορα η Παναγιά ασθμένουσα και κατάκοπη γιατί γυρίζει την πατρίδα μας και την οικουμένη και πάντων προστατεύει. Και να του λέει μη Κύριε, μη φιλάνθρωπε Ιε και θεέ μου, μη κάνεις αυτό, μη τιμωρείς τους ανθρώπους, μην της παιδαγωγής, έχεις όλα τα δίκαια, αλλά κράτα λίγο. Γίνε λίγο ακόμη φιλάνθρωπος και σπλαχνικός, λυπήσου τους και αν δεν λυπάς αυτούς, λυπήσου τους λίγους που κρατάνε το Ευαγγέλιο και έχουν αμόλευτη την ψυχή τους και τιμούν το όνομά σου και δοξάζουν τη χάρη σου. Και αν δεν σου φτάνει αυτό, λυπήσου τότε τα αθώα βρέφη. Έστω και τα λίγα που υπάρχουν στην πατρίδα μας, λυπήσου τα αθώα βρέφη λυπήσου τα αθώα βρέφη και κάνε έλεος. Και ξύπνησε ο ανθρωπός μας και έκλαιγε από συγκίνηση και από χαρά και από κατάπληξη. Έτσι κάπως γίνεται και έτσι κάπως είναι. Ο φιλάνθρωπος Χριστός μας στενοχωριέται με μας. Αν θέλετε μην μιλάτε κυρίες μου. Στενοχωριέται με μας. Με όλα τα όσα κάνουμε οι περισσότεροι τουλάχιστον, με όλα τα κακά και υποφέρει και τον φέρνουμε σε δύσκολη θέση. Κι άλλοτε δακρύζουν οι εικόνες του, κι άλλοτε ματώνουν, κι άλλοτε σύεται και η γη. Τι είναι αυτό ενδιαφέρον εκ μέρους του Κυρίου. Ενδιαφέρον. Αλλά θα επιστρέψω γιατί περνάει η ώρα στη διήγησή μας. Όταν έφτασε, λοιπόν, στο αποκορύφωμα αυτή η διένεξη και αυτή η διέρευση στους Βυσσαντινούς μας προγόνους, επενεύει ο ουρανός. Υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη ένας σοφός και μέγας ιεράρχης, ο Άγιος Ιωάννης Ευχαήτων. Δεινός ελληνιστής, ανάστημα μέγα αρετής και σοφίας. Και τι έκανε ο Άγιος. Και πάρα πολύ στενοχωρηθεί, έκλεε και παρακαλούσε και το Χριστό μας και την Παναγία και τους τρεις ιεράρχες, τους ιδίους. Και ένα βράδυ λοιπόν εκεί που προσήφκετο βλέπει και μπαίνει στο δωματιό του, δεν εκείματο ή το καθίπαρ η το καθήπαρ η εμφάνιση των Αγίων, ενευρηγόρση βλέπει τον Άγιο και Μέγα Βασίλειο και μπαίνει, τον ασπάζεται. Αδελφέ Ιωάννη του λέει, σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που κάνεις για το λαό του Κυρίου που βρίσκεται σε τόση δυσκολία. Και φεύγει, αμέσως μπαίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και του λέει τον ίδιο λόγο. Και ύστερα μπαίνει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και του λέει τον ίδιο λόγο, έλαμψε ο τόπος και ευωδίασε το δωμάτιο του Ιεράρχου Ιωάννου, του μετά Ιωάννου Ευχαΐτων, 5 Οκτωβρίου γιορτάζει. Και μετά από λίγο παρουσιάζονται και οι τρεις. Και ο ένας έλεγε το όνομα του άλλου. Στάθηκαν μπροστά του. Τον κοίταξαν με αγάπη. Συγκινήθηκε, συγκλονίστηκε. Αγαλίασε η ψυχή του. Και του λένε, εμείς οι τρεις είμαστε ένα. Και ποτέ δεν μαλώνουμε μεταξύ μας ποιος είναι ανώτερος και ποιος δεν είναι. Αυτό είναι κακό και σατανικό που κάνετε. Δεν είναι δικό μας, το θέλουμε εμείς. Εμείς ελάμψαμε ο καθένας στην εποχή του και στην περιοχή του και με τη χάρη του Θεού που λάβαμε εβοηθήσαμε τους ανθρώπους κατά τον καλύτερο τρόπο. Είμαστε λοιπόν το ίδιο και σε παρακαλώ να πας στην εκκλησία το πρωί που θα φέξει και να καλέσεις και το κλήρο και το λαό και τους υπόλοιπους και να τους πεις αυτό που είπαμε. Και ακόμη να καθορίσεις και μια γιορτή κοινή μνήμης μας που να ορτάζουμε και οι τρεις μαζί για να είναι εορτή ενότητος και να μπορέσετε έτσι και με τις δικές μας προσευχές και με τη χάρη του Θεού να ελευθερωθείτε από αυτή τη μανία και από αυτό τον πειρασμό. Και στη συνέχεια αναχώρησαν λέγοντας ο ένας το όνομα του άλλου και λέγοντας πως είναι και οι τρεις το ίδιο το ίδιο. Ο Μητροπολίτης Ιωάννης ευχαριστήθηκε τα μέγιστα. Τον υπόλοιπο χρόνο της νυχτός δοξολογούσε πια και ευχαριστούσε τον φιλάνθρωπο Χριστό και τους Αγίους Ιεράρχας Του που έδωσαν λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα και στη μεγάλη αυτή δυσκολία. Γιατί ο διάβολος πολλές φορές μας πιάνει και εκ δεξιών. Μας αρχίζει και από το καλό. Μετασχηματίζεται δε και σαν άγγελο φωτός και μπορεί να μας δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα από το τίποτα και από κάτι πολύ απλό. Ξημέρωσε η μέρα του Θεού και τους κάλεσε στην εκκλησία ο Ιωάννης Ευχαΐτων και τους είπε αυτά που του είπαν οι ιεράρχες και έκαναν όλοι μια δοξολογία και μια ευχαριστία στο Θεό, ενώθηκαν, αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν, συγκινήθηκαν, έκλαψαν και ευχαρίστησαν τους τρεις ιεράρχες που έδωσαν εκείνη η λύση. Και ύστερα ο Άγιος Ιωάννης όρισε ως, και, ως ημέρα κοινού εορτασμού των τρών ιεραρχών την 30 Ιανουαρίου όπως γνωρίζομαι. Γιατί μέσα στο μήνα Ιανουάριο γιορτάζουν και οι τρει. 1η Ιανουαρίου ο Μέγας και Άγιος Βασίλειος, 25η Ιανουαρίου ο Θείος Γρηγόριος ο Θεολόγος και Αναζιανζινός και 27η Ιανουαρίου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Σε έβαλε, λοιπόν να εορτάζουν από κοινού στις 30 Ιανουαρίου, που είναι και τρεις τέλειες δεκάδες. Και συνάμα, καθώς εκείνος το και ποιητής ύμνων, ή το υμνογράφος, δεινός και χαριέστατος. Συνέθεσε εν πολλής και την ακολουθία των τριών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, η οποία διαβάζεται κάθε χρόνο στις 30 Ιανουαρίου στη κοινή του μνήμη. Και από τότε, είχαν οι βυζαδινοί μας πρόγονοι τους τρεις ιεράρχας και προστάτας της παιδείας και των γραμμάτων ατύπως χωρίς διάταγμα και χωρίς απόφαση δηλαδή αυτοκρατορική και τους τιμούσαν και τους αγαπούσαν και ενεπνέοντο από τον θεάρεστο βίο τους και από τα υπέροχα έργα τους και από τα ουράνια γραφτά τους και τους είχαν καμάρι και κορώνα στο κεφάλι τους και όταν μετά για λόγους που η Θεία Πρόνοια γνωρίζει και ανεξιχνιά του βουλάς αυτής όταν μπήκαμε στην τουρκοκρατία, στις σπιχτή σκλαβιάς το χειροπιαστό σκοτάδι, τότε οι τρεις ιεράρχε μαζί με τον Χριστό βέβαια και την Παναγιά και τους Αγίους, όλους μας βοηθούσαν. Και ήταν η μνήμη τους εθνική εορτή για τους Έλληνες. Γιατί τότε μπορούσαν τα Ελληνόπουλα να πάνε στην εκκλησία, έχοντας σημαία, τι λέτε, την εικόνα των τριών ιεραρχών. Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του να, λέγεται, να λέμε και τα ονοματά του γιατί αγιάζεται και η ψυχή μας και τα αυτιά μας και ο αέρας στο άκουσμα των ονομάτων τους. Και τα σκλαβόπουλα λοιπόν είχαν προστάτας τους τρεις ιεράρχες και βοήθησαν και εκείνοι τα μέγιστα, στο να μαθαίνουν τα παιδάκια γράμματα και προπαντός στο να μπορέσουμε να υπάρξουμε εθνικός και ορφοδόξος. Και μέσα στη σκλαβιά στο σκοτάδι διασωθήκαμε ένεκα της εκκλησίας της Ορθοδόξου. Σώσαμε δηλαδή και τη φύτρα μας, τη φυλή μας που σήμερα πάμε να εξαφανίσουμε, και, τους, και μας τα παίρνουμε, τους αφήνουμε και μας τα παίρνουν όλα που θα έπρεπε όλοι οι Έλληνες να έχουμε επαναστατήσει. Όλοι οι Έλληνες θα έπρεπε να έχουμε ξεσηκωθεί. Τι να κάνουμε, δεν ξέρω τι να κάνουμε. Δεν ξέρω τι να κάνουμε. Εκείνο που ξέρω και βλέπω πως και εσείς διαπιστώνετε με είναι ότι χανόμαστε και δυσκολευόμαστε. Αλλά πιστεύω ότι και για μια ακόμη φορά και για άλλες στο μέλλον, δεν θα μας εγκαταλείψει ο φιλάνθρωπος Χριστός μας. Όχι. Θα μας σκεπάσει, θα μας φρουρήσει, θα μας αφυπνήσει, θα βγουν νέοι ήρωες και νεομάρτυρες και οι δάσκαλοι του γένους και το ένα και το άλλο. Τόσα θαυμαστά και τόσα μεγάλα. Γι' αυτό ας έχουμε εμπιστοσύνη στο φιλάνθρωπο Χριστό και στη φοβερά προστασία στην Παναγία μας και στους τρεις ιεράρχες και σε όλους τους Αγίους. Ας διαβάζουμε τους βίους των Αγίων Ιεραρχών όπως και των άλλων Αγίων. Ας τα ιερά του συγγράμματα. Είναι θεόπνευστα, είναι ουράνια. Οι τρεις ιεράρχε ανέβασαν, ανέβασαν και τελειοποίησαν και εξύψωσαν την ελληνική γλώσσα τη γλώσσα του Ευαγγελίου, τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος, τη γλώσσα του Θεού, τη γλώσσα της Εκκλησίας. Την ετελειοποίησαν, την εξαγίασαν, την έκαμαν ουράνια. Γι' αυτό και ξένοι, μη Έλληνες δηλαδή Ορθόδοξοι, αλλά και άλλων δογμάτων και θρησκειών άνθρωποι τι κάνουν, θαυμάζουν τους τρεις ιεράρχας και προπαντός τους μελετούν. Τους μελετούν. Με έλεγε κάποιος που σπούδαζε στην Αγγλία την ψυχολογία του πελάτη. Ερχόταν κάθε φορά ένας δάσκαλος του μαθήματος αυτού κρατώντας πάντοτε δύο τόμους στα χέρια του βιβλίου και ρωτούσε, τουλάχιστον στην αρχή, ποιοι από εσά είστε Έλληνε, και σήκωσαν δύο το χέρι. Είστε Έλληνε, και έρχεστε εδώ σε εμά που δεν ξέρουμε τίποτα ή ελάχιστα γνωρίζομαι για να μάθετε αυτά τα οποία θέλετε να μάθετε. Τη στιγμή που εσεί έχετε αυτό το παλικαρά και σήκωσε τους τόμου, αυτό τον σοφό, αυτό το μεγάλο. Και ρώτησαν εκείνοι, ποιο είναι, και είχε τα άπαντα του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου. Τα άπαντα του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου. Και ανοίγοντα τυχαία, διάβασα ένα κομμάτι, ήξερε καλά τα ελληνικά, και δει τα αρχαία ελληνικά, και δει τα δύσκολα ελληνικά του Μεγάλου Βασιλείου, που έχει θουκιδίδιον ύφο και όχι μόνο. <κυρίζει> <κυρίζει> και του διάβασε. Και του παρέδωσε μάθημα, με βάση το τεμάχιο του Αγίου Βασιλείου, που διάβασε. Και έμειναν και οι δικοί μα, και οι ξένοι, ξένοι ξέρετε πώ, το στόμα. Μα ανοιχτό το στόμα παρακαλώ. Μα ανοιχτό το στόμα παρακαλώ. Και λένε, τι είναι αυτό, ρε παιδί μου. το έμαθαν λοιπόν το μεγάλο βασίλειο μέσω του βουδιστού διδασκάλου. Μέσω του βουδιστού διδασκάλου. Έμαθαν οι δικοί μα το μεγάλο βασίλειο. Που θα έπρεπε, λίγα λεπτά έχουμε θα τελειώσουμε, που θα έπρεπε εμείς να τους έχουμε στα σχολεία μας. Στα σχολεία μας στο σπίτι μας, στην εκκλησία μας, στο γραφείο μας, οπουδήποτε, στο ερημητηριό μας. Όχι να τους έχουμε απλώς να στολίζουν τη βιβλιοθήκη και αυτό καλό είναι, γιατί είναι μέσα εκεί η ψυχή τους και διώκει το διάβολο και μας φέρνει φωτισμό ακούσιο που θα έλεγε ο κ. Αλέξανδος Παπαδιαμάντης, αλλά να τους διαβάζουμε. Θα μου πείτε να καταλαβαίνουμε όλα, όσα καταλάβουμε. Όσα καταλάβουμε. Υπάρχει και μετάφραση. Και αν δεν καταλαβαίνω τη μετάφραση, λέει κάποιο Άγιο, τα καταλαβαίνει κάποιο άλλο και φεύγει. Τα καταλαβαίνει ο Αρχαία Κακοσόφη και φεύγει, και αναχωρεί, προτροπάδιν, παίρνει πόδι, βεβαίω. Γιατί αν διαβάζομαι τα συγγράμματα των Αγίων, του βίου και τη ζωή του, το ιερό Ευαγγέλιο προπαντό, και του σύμμμου τη Εκκλησία είμαστε κοντά στο Θεό. Κοντά στην Παναγία, κοντά στους Αγίους και μέσα στον πνευματικό παράδεισο της Εκκλησίας μας. Είμαστε εκεί. Αλλά τι είναι αυτό που μας ταλαιπωρεί. Η αμέλεια και η αραθυμία. Λέει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος. Όταν ο Κύριος κατά δευτέρα παρουσία θα ανοίξει το βιβλίο του καθενός μας, το βιβλίο της ζωής μας, θα βρεις περισσότερες σελίδες μία λέξη. Ποια λέξη. Αμέλεια. Αμέλεια. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, τη επιμελία, με την επιμέλεια δηλαδή, πάντα δούλα γίγνεται. Τη δαμελία, πάντα χαλεπά φαίνεται. Με την επιμέλεια τα νικά όλα και τα δαμάζει κανείς. Ενώ με την αμέλεια είναι όλα δύσκολα και τίποτα δεν προχωράει. Και τα γράμματα είναι στο χαρτί και ο νους μας στη βλακεία. Βεβαίως, που κάποια κάλαντα, τα παροδώ λίγο, τα παραφράζω. Λοιπόν, βεβαίω. έτσι είναι. Οι τρεις ιεράρχες λοιπόν. Το έτος 1843-44 το ακαδημαϊκό έτος, με διάταγμα της πολιτείας και απόφαση των Βρετανικών αρχών, έγιναν πια επισήμως, καθιερώθηκαν, ως προστάτε των ελληνικών ορθόδοξων γραμμάτων και γενικότερα των ελληνικών γραμμάτων. Των ελληνικών γραμμάτων. Και τους έχουμε, όπως είπα και στην αρχή, κορώνα στο κεφάλι μας. Ο απλός λαός μας του αγαπά, του θαυμάζει, έχουμε πείρα όλοι, τους επικαλείται, τον επισκέπτονται, θαυματουργούν επάνω του, τον φωτίζουν, και πόσου λέει, όπω είπαμε και προχθέ στο ραδιόφωνο, πόσου λέει άρχοντες, Οι τρει άρχοντες. Και στη Λαμία, κύριε καθηγητά, και αλλού οι αρχοντούλε και οι αρχοντάκηδες εορτάζουν τον τριών ιεραρχών. Εορτάζουν στη μνήμη των τριών αυτών αρχόντων. Και όντω είναι άρχοντε και ιεράρχοντε και ιεράρχε και πατέρε και διδάσκαλοι και ποιμένε και οι ιατροί και τα πάντα. Και έλεγε κάποιος σοφός και άγιος κληρικός του περασμένου αιώνα το εξής, ότι εάν δεν υπήρχαν οι τρεις ιεράρχε και αν δεν έκαναν το μέγα έργο το οποίο πραγματοποίησαν, θα έπρεπε να ξανακατεβεί ο Χριστός στη γη, να αρχίσει από την αρχή. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης Ευχαήτων, στον Εσπερινό, στα στη χειρά Εσπέρια, πώς ονομάζει τους τρεις Ιεράρχες. Τους λέει ότι είναι οι μετά τους 12 τρεις Απόστολοι. Έχουμε 15 Αποστόλους. 15 Αποστόλους. 12 του Χριστού και τρεις οι μεγάλοι φωστήρες. Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και θα κλείσω με το όραμα μιας γιαγιάς στα μέρη μας, η οποία ήταν εκεί στο χωριό, ολομόναχη, είχε πεθάνει ο άντρας, τα παιδιά της είχαν πάει στην ξενιτιά και εκείνη έμενε εκεί και φύλλα των χώρων. Προσευχόταν, άραβε τα καντιλάκια και ζούσε με το Θεό και τους Αγίους και με τις αγαθές μνήμες των απειχωμένων δικών της των πεθαμένων της. Και μια μέρα, εκεί που ήταν και προσευχότανε και μαγείρευε μαζί, χτύψε η πόρτα. Και μπαίνουν μέσα τρεις άρχοντες, οι τρεις ιεράρχες. Την ευλόγησαν, την ευχαρίστησαν, γέμισε εκείνη αγαλίες και φροσύνη και λέει κοπιάστε, Παπουλάκι δε στα χωρία αφού τους φίλησε χέρια και πόδια. Κοπιάστε και καθίστε. Να πάρτε κάτι. Να σας φιλέψω. Τι καλό τον αυτό για μένα να με επισκεφθείτε. Πώς σας ευχαριστώ. Και τους ρώτησα στη συνέχεια ποιοι είναι και τους απήντησαν είμαστε οι τρεις ιεράρχες. Ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και πώς από εδώ εμείς γυρίζουμε όλη τη χριστιανοσύνη και όλη την οικουμένη. Και όπου βρούμε αγαθούς ανθρώπους, μπαίνουμε μέσα και τους κάνουμε παρέα στην ερημιά και στη μοναξιά τους. Και δίνουμε την ευχή μας και να ξέρετε πως δεν εγκαταλείπουμε κανέναν και περισσότερον εκείνους μας επικαλούν και μας αγαπούν και προπαντός εκείνους οι οποίοι εργάζονται την αρετή. Εδώ όμως θα σταματήσω. Τρεις Ιεράρχε, ας είναι βοήθειά μας και στην παιδεία μας και στην εκκλησία μας και στην πατρίδα μας και στο ίδρυμά μας και στην οικουμένη και στην κάθε ψυχούλα και σε εμά που ήρθαμε σήμερα εδώ και κάναμε την παράκλησή τους και είπαμε λίγα ψελίσματα και λίγα φτωχά λόγια για τη ζωή και το έργο τους. Ας είναι μαζί μας. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήλθατε και κάναμε αυτά που προείπαμε. Ευχαριστώ το Ίδρυμα, τον κύριο Αντιπρόεδρο, τον Λογιμότατο, τη κυρία του Ιδρύματο, τον Επίτροπο, του Ψάλτε και εσά όλου και τον σταθμό τη Εκκλησία μα και του ακροατά αυτού, του εγγύ και του μακράν. Μεθαύριο Παρασκευή δεν θα έχουμε θεία λειτουργία, γιατί έχουμε μια φορά τη αλλά θα έχουμε την πρώτη Κυριακή του Φεβρουαρίου και πρώτη του μηνό, 6 8 του Αγίου Τρίφωνο. Και παραμονή τη υπαπαντή, θα κάνουμε και τα προεόρτια. Και τέλο την ερχόμενη. Τετάρτη, τρεις παραδέρα θα κάνουμε εσπερινό με θέορτο της υπαπαντής και συνέχεια ομιλία με θέμα η υπαπαντή του Χριστού. Ας ψάλλουμε τώρα τον εθνικό ύμνο της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι περμάχο στρατηγότα νικητή Σας Τον δίνων ευχαριστήρια, Αναγραφώση η πόλη Σου Θεοτόκε, Ιωσέφου σαν το απροσμάχητον εκ πανδίων με κινδύνων ελευθερώσων ή να ακρα... Και πάλι σας ευχαριστώ, οι τρεις ιεράρχες βοήθειά μας, καλή σας νύχτα και καλή αντάμωση την επόμενη φορά.